και από μένα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλή χρονιά, με υγεία και ευημερία σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό. Εύχομαι στην ομάδα καλή επιτυχία, πάντα νίκες. Και όπως συζητούσαμε και με τις υπόλοιπες αρχές, με την αυτοδιοίκηση, με τον Δήμαρχο Πρόεδρε, ξέρεις την αγάπη μας, ξέρεις τη στήριξή μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα, τα οποία σαφώς και είναι πολλά και ο αεραστοτεχνικός αθλητισμός θέλει στήριξη. Είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά, θέλουμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο. Θέλουμε υγιή πρότυπα που ο αθλητισμός τα προβάλλει, θέλουμε τα παιδιά να είναι στα γήπεδα, θέλουμε να είναι με ασφάλεια στα γήπεδα, γιατί και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τελευταία έτσι και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις προβληματίζουν. Θέλουμε πραγματικά ασφαλή γήπεδα, θέλουμε ασφαλή αεραστεχνικό αθλητισμό και είμαστε κοντά σας σε αυτό. Καλή χρονιά σε όλους. Κυρία Βουλευτή Γιάννη Τσιμάνη, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Υγεία και χαρές στην ειρήνειά σας. Θέλω να σας πω ότι για να μην με απειγορώ ότι είμαστε όλοι δίπλα σας, γιατί ξέρουμε ότι αγωνίζεστε και είστε πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί ασχολείστε με τον αεραστεχνικό αθλητισμό κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχετε μαθήματα, έχετε δουλειές και κλέβετε χρόνο για να ασχοληθείτε. Πραγματικά αυτό δείχνει το πρότυπο της Άμυλας. Θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τον αθλητισμό, τον αεραστεχνικό, ώστε να δώσουμε το στίγμα ότι όλη η νεολαία, όλοι μας θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ασχοληθούμε αεραστεχνικά με κάτι. Κυρίως εσείς που δείχνετε ότι έχοντας τις υποδομές, πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχετε πάει πολύ πολύ καλά σαν ομάδα, δέχτε συγχαρητήρια. Σίγουρα το πρόβλημα του γηπέδου είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι ο Δήμαρχος θα το λύσει με τη δικιά μας στήριξη. Ξέρω ότι προσπαθείτε και να ξέρετε ότι είμαστε όλοι δίπλα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Κύριε εκπρόσωπο της Περιφέρειας, Γοργόλη Βασίλη. Λόγω και καλώς προσοριστήκατε. Καλησπέρα σε όλους και από μένα και στην ομάδα και στις αρχές. Πρώτον, όταν εννοείται να κάνετε πλαστικό, εννοείται στο παλιό το χωμάτινο. Το χωμάτινο. Εδώ. Γιατί το άλλο θέλει και. Έχουμε δίπλα εκεί. Φτιάξτε και το απέναντι, φτιάξτε και τα δύο. Και τα δύο. Νόμιζα να το πάτε στο παλιό το κομμάτι, γιατί νομίζω ήταν και πιο εύκολο και για τον Δήμαρχο. Διπλή σκέψη, όλα καλά. Ναι, αλλά από πίσω έχει και αποδυτήρια που λέτε. Έχει τα παλιά που να τα φτιάξει. Όλα υποθέτω. Από το κάνει και μέχρι 4,5 μέτρα περνάει ο δρόμος. Ναι, από εδώ. Το κάνεις από πάνω, αφού έχει χώρο, μωρέ. Έχουμε δύο χώρους, όπου θέλουμε. Λοιπόν, πρώτον, όσον αφορά το κομμάτι αυτό που θέλετε να κάνετε το γήπεδο αυτό, το πλαστικό είναι σωστό, αν το σκέφτεστε με τη σκέψη ότι αυτό θα απορροφεί σε ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά μόνο τις προπονήσεις και δεν θα αφορά δραστηριότητες στο αεραστεχνικό, στο κανονικό αγώνες. Γιατί ξέρετε πολύ καλά και στην Κέρκυρα ότι τα περισσότερα γήπεδα τα οποία τα κάνανε παιδιά πλαστικά, να ξέρετε ότι τα έχουν ενοχοποίηση πλέον για χιαστούς, για πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή, τα αφήσανε, πήρανε την τελευταία γενιά, τώρα είναι η 7η γενιά και τα χρησιμοποίησανε. Δεν είχαν τα χρήματα για να αντικαταστήσουν. Σας λέω τώρα, γιατί μιλήσατε για το γήπεδο της ΕΨΥΠ πρόσφατα, θα το ξέρουν τα παιδιά από το Δήμο Ιωαννιτών, Περιφέρεια και Δήμος. Βγάλαμε με προγραμματική σύμβαση ένα ποσό 40.000 ευρώ, 20 και 20, για να το αντικαταστήσουμε. Το ξέρει και ο κύριος Δαβής. Διότι πραγματικά είναι ένα γήπεδο αυτό της ΕΨΥΠ, το οποίο διαχρονικά μετά τις παρεμβάσεις τις νομοθετικές που έγιναν, έχει απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι από τους αγώνες, διότι πλέον σε πάρα πολλές ομάδες απαγορεύτηκε αυτές που δεν έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση να κάνουν, να χρησιμοποιούν γήπεδα δημόσια. Επομένως πήγανε και χώθηκαν όλοι και παίζουν εκεί πέρα. Επομένως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε να το λύσουμε, αν και θα θέλαμε και λίγα περισσότερα πράγματα και από την πολιτεία. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να μας βοηθήσει με τα χρήματα να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις και να το φτιάξουμε. Αν λοιπόν το σκέφτεσαι έτσι, είναι μια θετική σκέψη να φτιάξει το γήπεδο
για να απορροφήσει ένα κομμάτι των προπονήσεων για να γίνεται πιο εύκολα, να μην δημιουργούνται προβλήματα και για να μην χαλάτε το γήπεδο για να μπορείτε να έχετε για την κανονική αθλητική δραστηριότητα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πολλές ενέργειες για να διατηρήσουμε τον αθλητικό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Κάποτε ήμασταν 120 σωματεία, τώρα έχουν μείνει καμιά πενταριά και λιγότερα. Κάποτε είχαμε γάμα τοπικό με δύο όμιλους, τώρα δεν έχουμε, δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι, να φτιάξουμε, να κάνουμε πιο ελκυστικές τις αθλητικές εγκαταστάσεις για να ξαναγυρίσουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, το οποίο πραγματικά τόσα χρόνια είναι το άθλημα το οποίο βάλεται περισσότερο απ' όλα. Μένει συνεχώς, έχουμε λιγότερα δελτία και βλέπουμε άλλα αθλήματα, τα στιβικά, τα κολυμβητικά, να κάνουν πολύ περισσότερα δελτία από το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι για μένα το καλύτερο άθλημα και το πιο ωραίο άθλημα για τα παιδιά. Αλλά πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει, να σταθεί στα αθλητικά σωματεία τα οποία επιμένουν, όπως το δικό σας. Και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Κύριε Δήμαρχε, μα βέβαια, πάρε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Καλησπέρα καταρχάς στους αθλητές, γιατί πραγματικά αυτό είναι πιο σημαντικό, να βλέπω νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Σήμερα μιλάμε για το ποδόσφαιρο, διαφωνώ με τον Βασίλη με αυτό ο προηγουμένος. Όλα τα αθλήματα χρειαζόμαστε. Βέβαια, εντάξει, είναι το ποδόσφαιρο, είναι το άθλημα του λαού, όντως έτσι είναι. Είναι το πιο μαζικό άθλημα παγκοσμίως. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα που είμαι εδώ πέρα. Βέβαια, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με μένα, γιατί στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές εδώ μέσα υπάρχουν και δύο στο σύνολο πολιτική μου συνεργάτη, ένα πρώτο ο Γόγο, ο Σάξο Κουβεντάρη, οι οποίοι μαζί δώσαμε τη μάχη για αυτές τις εκλογές και τους ευχαριστώ που ήταν δίπλα μου. Δεν κατάλαβα καταρχάς αυτό που είπε ο Βασίλης, γιατί δεν μπορούν να γίνονται αγώνες στο πρωτοκόλλητο. Όταν δεν έχει θετική αθλητική αναγνώριση, αν είναι η τελευταία γενιά. Δεν επιτρέπει, όχι, αν δεν έχει θετική αθλητική αναγνώριση, δεν σου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει γήπεδο το οποίο να είναι δημόσιο. Επομένως, Δήμος δεν μπορεί να δώσει ένα γήπεδο σε ερασιτεχνικό σχολείο. Όχι, εγώ άλλο λέω σε σχέση με την ποιότητα του τάπητα, δηλαδή στο πλαστικό τάπητα. Οι πλαστικοί τάπητες σαφερούν τώρα από την Ευρώπη, παρότι έχουν φτάσει σε 7η γενναία, έχουν κατηγορηθεί ότι προκαλούν περισσότερα τραυματισμούς. Χιαστούς. Νομίζω πάντως ότι είναι μια εξελίσσονται και αυτοί και πάλι. Εξελίσσονται. Απλώς αν τους κάνεις για μόνιμη δραστηριότητα, δηλαδή να κάνεις και προπόνηση και ματς. Υπάρχει γύρανση του υλικού και, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι επειδή συζήτησα και προηγουμένως και με τον Σπύρο και σέβομαι καταρχάς και συμφωνώ με τη λογική ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι οι πόροι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν υπάρχουν άπειροι πόροι, ούτε στο Δήμο, ούτε στην περιφέρεια. Πιθανά το κράτος είναι πιο ισχυρό, αλλά εγώ θα μιλήσω για τον λόγο του Δήμου. Άρα, συμφωνώ ότι κατά προτεραιότητα όντως το αθλητικό κέντρο Σταυρακίου έχει το δικαίωμα να έχει ένα πλαστικό γήπεδο. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα βέβαια να πω ότι επειδή υπήρξαμε δημοτική αρχή και από το 2014 έως το 2019 συνεργαστήκαμε με τον αθλητικό όμιλο Σταυρακίου και κάναμε αρκετά πράγματα στον χώρο αυτό του αθλητικού κέντρου, το οποίο όμως συμφωνώ ότι οφείλει να αναβαθμιστεί ακόμα παραπάνω. Είναι κεντροβαρικό, μπορεί να φιλοξενήσει πολλές ομάδες κτλ. Άρα, μπορούμε να κάνουμε μία επένδυση σε πλαστικό τάπητα σε ένα γήπεδο από το αθλητικό κέντρο του Σταυρακίου. Θα το φροντίσουμε άμεσα, αυτό το δηλώνω εγώ. Η φιλοσοφία είναι αυτή που συμφωνήσαμε και με τον πρόεδρο ότι ναι, δεν κάνουμε ένα αθλητικό τάπητα γιατί δεν μας περισσεύουν πολλά λεφτά να κάνουμε άπειρους πλαστικούς τάπητες για να χρησιμοποιηθούν μόνο από μία ομάδα. Να μπορούμε να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε πολλές ομάδες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να γίνει με όλους τους πλαστικούς τάπητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα όρια των Δήμων Ιωνιτών. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια και σήμερα πραγματικά το λέω ότι το βάζουμε κατά προτεραιότητα τον πλαστικό τάπητα σε ένα από τα γήπεδα του Σταυρακίου. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα δούμε και γενικότερα για την αναβάθμιση των υποδομών. Εγώ χαίρομαι που βλέπω όλα αυτά τα νέα παιδιά. Σας εύχομαι καλές αθλητικές επιτυχίες, να μην πω περισσότερα, είπα αρκετά νομίζω. Καλές αθλητικές επιτυχίες για το 2024
και βέβαια με προσοχή, με υγεία στα πλαίσια του αθλητισμού και το εφ' αγωνίζεστε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια του αθλητικού, του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Το εφ' αγωνίζεστε. Να είστε καλά, καλή χρονιά και καλές επιτυχίες.